ένα τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άτλα. Coach, το περίμενε αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό? Θεωρώ ότι όποιο και να ρωτήσει με στοιχείο, πιστεύω το περίμενε κανένα. Υπάρχει μια λέξη η οποία όταν παίζουν ομάδες με μεγάλη διαφορά δυναμικότητας είναι το α και το ω. Είναι η λέξη σοβαρότητα. Και το θέμα σοβαρότητας όσον αφορά ακόμα και την τελική επαφή. Έλα βρε μαλάκα, σιγά και σιγά. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα είχε τις φάσεις που είχαμε εμείς, θα έπρεπε να έχει τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο μήχρονο. Δυστυχώς, μας δώσαμε δικαιώματα και τεράστιες ομάδες. Επαληθεύεται ο νόμος του ποδοσφαίρου, όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες, δέχεσαι. Δεν την πατούσαμε εμείς. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο παθιασμένα, γιατί αποδεικνύεται και σήμερα ότι και καλά κάνουν, ότι δεν σου χαρίζεται κανένας. Και καλά κάνουν τα παιδιά του Άτλα, συγχαρητήρια. Έτσι, ξεκάθαρα, κανείς δεν μπαίνει μέσα στο παιχνίδι για να χάσει. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί ένα παιχνίδι που θα έχει εντελώς διαφορετική μορφή και από θέμα έντασης και από θέμα πάθους. Και συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο χρόνος δεν έρχεται πίσω. Θεωρώ ότι κάνουμε τεράστια προσπάθεια και είναι αμαρτία να δικούμε τους εαυτούς μας. Έχουμε και κύπελλο την Τετάρτη, έχουμε και Πέμπτη, ναι. Τη συνέχεια του Ηρακλή. Συνέχεια του Ηρακλή. Θα το πω με μεγάλη ταπεινότητα και με εκτίμηση σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες Χίου. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής φέτος έχει κάνει δώρα, πολλά δώρα. Δώρα βάσει διαμόρφωσης του σκορ την ώρα του αγώνα, βάσει ευκαιριών, βάσει. Την Πέμπτη 90, ίσως 120, ίσως κάτι παραπάνω. Θα δώσεις δικαιώματα, θα αποκλειστείς. Θα είσαι όπως πρέπει, θα περάσεις. Το ποδόσφαιρο είναι αριθμοί. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Οπότε πάμε σε μπαράζ που τη φαίνεται στο πρωτάθλημα, έτσι δεν το γλιτώνουμε αυτό. Θα πάμε και μετά το Πάσχα στην Εκκλησία. Σίγουρα. Καλή συνέχεια στην ομάδα. Να είστε καλά.